Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα της Βέρειας και στον συνάδελφό μου τον Πάδο Δερμιτζάκη και να πετύχει τους στόχους τους που το θεωρώ, η άποψή μου είναι προσωπική, δεδομένη. Την επιτυχία και τώρα από εκεί και πέρα να ευχηθώ και καλή συνέχεια στην επόμενη διαδικασία, γιατί πιστεύω ότι η Βέρεια έχει όλα τα εχέγγυα για να τερματίσει πρώτη. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε κάτω από αντίξιες συνθήκες και για τις δύο ομάδες βέβαια. Καιρικές συνθήκες και η περίοδος τώρα που διανύουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλες τις ομάδες. Το ξέρουμε εμείς ειδικά που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, από την προθέρμανση είχαμε ένα ποδοσφαιριστή μας που αναγκαστήκαμε να τον αλλάξουμε. Στη διάρκεια του παιχνιδιού, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, πάλι κάναμε μια αναγκαστική αλλαγή. Όπως και στο τέλος. Στα μέσα περίπου του πρώτου ημιχρόνου αναγκαστήκαμε να παίζουμε με ένα παίχτη λιγότερο και όταν έχουμε απέναντί μας μια ομάδα πολύ καλή, από εκεί και πέρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας. Αυτό που νομίζω που κάναμε πάρα πολύ καλά ήταν ότι βγάλαμε ψυχισμό, είχαμε πάθος σαν ομάδα, διαχειριστήκαμε σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι έχοντας συνοχή στην αμυντική μας λειτουργία πάρα πολύ καλά. Σίγουρα ήμασταν τυχεροί σε κάποιες φάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί νομίζω ότι στο δεύτερο, αν εξαιρέσω μία-δύο φάσεις, δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Διαχειριστήκαμε πολύ σωστά το παιχνίδι και συνεχίζουμε στο δεύτερο γύρο πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε. Είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να βγάλουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Υπάρχει μια άψογη συνεργασία και με τη διοίκηση και το αγωνιστικό κομμάτι. Είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα, μια καθαρή ομάδα που προσπαθεί να βγει αλόβητη ψάχνοντας το φως. Το λέω μεταφορικά γιατί νομίζω ότι ακόμα υπάρχει σκοτάδι. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα μας και καλή συνέχεια στη Βέρεια. Τέλος όλα. Εντάξει, να ρωτήσω κάτι εγώ. Αυτά που ακούμε. Η φάση της αποβολής πιστεύετε ότι επηρέασε, γιατί τουλάχιστον αυτό ήταν εμφανές, έγινε από εκεί και ένας αγώνας μέσα σε ένα κλίμα έντασης που είναι ασυνήθιστο στο ανάμεσα στις δύο ομάδες, γιατί μεταξύ Βέρειας και Ελμικού ουδέποτε υπήρξαν προβλήματα. Έτσι, πρώτη φορά τουλάχιστον, όπως θυμάμαι εγώ, πυροδοτήθηκε μια κατάσταση ακριβικά. Αυτό πώς το κρίνεις εσείς? Εντάξει, καλώς ή κακώς δεν θέλουμε κι εμείς να γίνονται τέτοιες καταστάσεις, να δημιουργούνται. Αλλά ως ένα ορισμένο σημείο, δεν θα το πω για τη Βέρεια, βγήκε λίγο φυσιολογικά, όχι στη Βέρεια. Έπρεπε να ψάξουν μια αντίδραση, νομίζω, ο κόσμος φυσιολογική. Θεώρησε άδικη την αποβολή. Νομίζω ότι προηγείται επιθετικό φάουλ, χωρίς να είμαι σίγουρος. Από εκεί και πέρα η αποβολή βέβαια είναι δίκαιη και νομίζω ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο μας ξύπνησε αρκετά. Βγάλαμε πάθος και ήταν καλό για την ομάδα μας αυτό, τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι. Εντάξει, δεν θέλω κι εγώ να επικροτήσω τέτοιες ενέργειες. Νομίζω ότι μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι το παιχνίδι κύλησε σε πολύ καλά πλαίσια. Τώρα με τον κόσμο δεν μπορούμε να το βάλουμε. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίτο του πρωταθλήματος με 6 παιχνίδια τα οποία για όλες τις ομάδες, τουλάχιστον το γκρουπ των τριών ομάδων που διεκδικεί την άνοδο, εμείς η Καβάλα και ο Πανσεραϊκός, είναι παιχνίδια τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι παιχνίδια τα οποία οποιαδήποτε απώλεια ή είναι βαθμοί οι οποίοι σε στεναχωρούν, σε πληγώνουν και γενικά, τουλάχιστον για ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, αλλά αυτό ισχύει και για τις τρεις ομάδες, προσπαθούμε να έχουμε το απόλυτο μέχρι το τέλος για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το στόχο μας. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία τα τελευταία παιχνίδια θα έλεγα ότι έχει αλλάξει το σχηματισμό του, δίνει μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι έχει να κάνει στο κομμάτι της άμυνας με πάρα πολλούς παίχτες και επιθετικά
με δύο επιθετικούς γρήγορους, δίνει έμφαση στο κομμάτι της μετάβασης. Θα έλεγα ότι όλη τη βδομάδα δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν κανένα παράπονο από τα παιδιά πάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένας μονόλογος. Θα έλεγα ότι είχαμε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Έπρεπε να διασπάσουμε μια ομάδα η οποία έκανε μαζική άμυνα και με πάρα πολλούς παίχτες και πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο τους και στην τακτική τους. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο κάναμε τέσσερις φάσεις με αποκορύφωμα το δοκάρι του Καραγιάννη στο 40-43. Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε και η αποβολή στο 40 που μας έδωσε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το σχηματισμό μας, να γίνουμε πιο επιθετικοί, να βάλουμε φρέσκα πόδια, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει και με τα άκρα μας και με τον άξονα στα άκρα, ό,τι έχει να κάνει και με τα μπακ και με τους ακραίους επιθετικούς και στον άξονα. Πιέσαμε όσο μπορούσαμε. Ξέρετε, σας το είχα πει και στο παιχνίδι με τον Πιερικό, αν θυμάστε, ότι καμιά φορά μια ομάδα που μένει με 10 παίχτες δεν είναι καλό, γιατί έτσι πεισμώνει, γίνονται ακόμα πιο συγκεκριμένοι στο πλάνο τους και δεν έχουν να χάσουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι έγινε η προσπάθεια. Πάλι είχαμε σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου την μπάλα στα πόδια μας. Προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη είτε από τον άξονα. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε τις ευκαιρίες, γιατί ίσως δεν μπήκε με καλές προϋποθέσεις η μπάλα στη μεγάλη περιοχή, είτε γιατί ο αντίπαλος τις έκοψε. Γιατί πραγματικά όλη η αμυντική γραμμή της του Αλμοπού ήταν πάρα πολύ, έτσι, πολύ συγκεντρωμένη στο πλάνο τους. Θα έλεγα ότι όμως βρήκαμε την ευκαιρία μας, γιατί σε ένα παιχνίδι, ξέρετε, ψάχνεις τη μία φάση να την αξιοποιήσεις. Έγινε αυτή η φάση στο 85 με τον Αλμπέρτο του Σιμώνη, το οποίο όμως δυστυχώς δεν είχαμε το τελείωμα, δεν είχαμε το γκολ, το οποίο θα μας έδινε μια μεγάλη νίκη. Σίγουρα ένα αποτέλεσμα το οποίο μας προβληματίζει, γιατί όπως σας είπα έχουν μείνει συγκεκριμένα μάτς και θέλουμε να παίρνουμε το απόλυτο από όλα τα παιχνίδια εφόσον έχουμε υψηλούς στόχους. Σίγουρα μας προβληματίζει, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από το να πεισμώσουμε, από το να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για τα επόμενα παιχνίδια τα οποία έχουν μείνει. Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή στο στόχο μου, πίστη στο στόχο μου, πίστη στο πλάνο το οποίο έχουμε σαν ομάδα, και θα έλεγα ότι μας δίνει τη δυνατότητα το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Πασεραϊκό το Σάββατο στην έδρα μας, πραγματικά να συνδυάσουμε έτσι ένα νικηφόρο αποτέλεσμα το οποίο ίσως μας δώσει και ένα πλεονέκτημα απέναντι στο συγκεκριμένο αντίπαλο. Μετά τα σημερινά αποτελέσματα, ουσιαστικά το πράγμα αρχίζει να αρχίζει. Έτσι είναι. Σας είπα ότι είμαστε στο τελευταίο τρίτο του πρωταθλήματος και με την Αριδία, πραγματικά χάρη που παίξαμε εμείς, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το ξέραμε. Μια ομάδα σκληροτράχηλη, ξέρει τι θέλει, τι ζητάει και πιστεύω ότι εκτός από εμάς θα παίξει και ο Πασεραϊκός, θα παίξει και η Καβάλα, και με τέτοια εικόνα και με έτσι τέτοιες εμφανίσεις θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό και αυτές οι ομάδες να έχουν απώλεια. Όπως γενικά είναι ήταν έξι αγωνιστικές, οι οποίες είναι παιχνίδια τα οποία όλοι θα παίξουμε μεταξύ μας. Και σίγουρα που κορύφωμα είναι τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, εμείς με τον Πασεραϊκό, εμείς με την Καβάλα, το οποίο θα παίξει καθοριστικό ρόλο ό,τι έχει να κάνει με τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θέλω να πω και κάτι, γιατί έτσι πολλής λόγος έγινε για την αποβολή. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διαιτησία, γιατί πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Η αποβολή ήταν πέρα για πέρα δίκαια, δεν το συζητάμε, τελευταίος παίκτης είναι κόκκινη. Έτσι, για να μην έτσι ακούγονται διάφορα πράγματα, είναι Mars αυτή η κόκκινη. Έτσι να το πω και εγώ, γιατί οφείλω να το κάνω.